Γραβιέρα κεφαλοτήρι, αθωτήρους από ασίτες στη Λωρίτη. Είναι η πρώτη φορά που έρχεται. Ναι, η πρώτη φορά που έρχομαστε εδώ πέρα. Πώς βρήκες την εμποροπανήγυρα αυτή? Την βρήκαμε μέσω γνωστών. Και γι' αυτό ήρθαμε εδώ πέρα. Πιστεύω καλά πήγαμε, εντάξει. Αρκετός κόσμος, ωραίο το μέρος, ωραίοι άνθρωποι. Πέφτουν ξανά από πού έρχεσαι? Από ασίτες στη Λωρίτη νομού Ηρακλείου. Ευχαριστώ. Μόνο στο πυραυλάκι να βρει το πιο πρέσβημα αυτό το
Τα ριχτάρια τώρα και σε σβήσω εντελώς, Ya.
Έλα, κομμάτε. Μπράβο, αυτό είδα μια μέρα εγώ δικαστά το βίντεο. Πώς σε λένε? Για μένα λένε Ιμπραχήμ. Από πού έρχεται? Εγώ από Θεσσαλονίκη μένω. Θεσσαλονίκη? Ναι. Κάτι χρόνο έρχομαι, 7 χρόνια έρχομαι από πανηγύρι. Είσαι ευχαριστημένος εδώ. Ναι, ευχαριστημένος, ναι. Ωραία πανηγύρι είναι. Μαζί με κόσμο πολύ. Μετά από εδώ πού θα πας? Από εδώ μετά πάω Τούσλα. Τούσλα μετά? Μου τότε θα πάω 15 Αύγουστο, πάω Κυλική. Εγίνιο δεν πας? Εγίνιο μαζί δεν έρχομαι Εγίνιο, πάω Βουκείο. Έχεις πάει ποτέ Εγίνιο? Θέλω να έρθω πέτος. Μπορεί να έρθω Εγίνιο πέτος. Άντε, εκεί θα βρεθούμε πάλι. Έγινε, γεια σας, γεια. Πότε θα βρούμε το πρωί? Πήρες, πες την πελαγία ή την... Το ψώτο δίνει πήρες. Ναι, ναι, μου, ναι. Γιώρε. Φίλοι μας, φίλες, τι κάνετε? Καλά, εσύ? Τους κατηγέρνες εδώ. Από εδώ, Κοτοχωριανή. Ποιο χωριό? Λουτροχώρη. Πώς? Λουτροχώρη. Λουτροχώρη. Αλλά με την Πετρία έχουμε μια κοινότητα. Με την Πετρία έχουμε μια κοινότητα. Ποια χωριά είναι ακόμα? Είναι η Πετρία που έχει τρία χωριά. Το χωριό μου, το Λουτροχώρη και το Πλεύρωμα. Αλλά εμείς φέτος θα βγάλουμε πρόεδρο. Όταν θα γίνουν εκλογές, θα βγάλουμε πρόεδρο. Γίνεται αυτό? Ναι, βεβαίως. Ποιος είναι υποψήφιος? Ακόμα δεν βγήκαν από το χωριό μας. Θα βγουν όμως. Μήπως ενδιαφέρεσαι και από εσύ? Ήμουνα. Γιατί εμείς παραδώσαμε. Ενδιαφέρεται? Περίμενε, άσε να δέσω. Περίμενε. Το 95 αναλάβαμε την κοινότητα της Πετρίας, το χωριό μας. Ήμουνα σίγουρος πρώτος. Ήμουνα εδώ υπεύθυνος. Κατάλαβες. Τώρα θα χωρίσει μια κοινότητα από την Πετρία, να είμαστε μόνοι μας. Για την εκδήλωση εδώ που βρισκόμαστε, τι θα πεις? Για την εκδήλωση εδώ, κάθε χρόνο λοιπόν γίνεται εκδήλωση. Πάμε πολύ καλά. Και τώρα και παλιότερα και τώρα λοιπόν πάμε πολύ καλά. Καλά. Γεια σου, φίλε. Τι κάνεις? Να μας βάλεις την τηλεόραση. Καλά.
Θα έρθω στο χωριό σου και θα μιλήσω. Αμπελιές. Αγιανιστά. Αμπελιές. Αγιανιστό, ρε. Νωρίς είναι ακόμα. Ακόμα είναι πάρα πολύ νωρίς. Τι περίμενε, καταρχήν είναι τούτο. Παγωτό λάκι πυραβλάκι. Το τυχερό σου παγωτό. Αλλιώ, εγκέστερε, εγκέστερε. Αυτό είναι. Τι κάνετε? Όλα καλά, δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Τι ήταν τα γύρω, πάρει το σύνδεμα από όλα. Καλό πάλι, καλό πάλι. Να η Αλέκα. Εδώ, εδώ, εδώ. Τα πειρασκιά εδώ. Εδώ, εδώ. Πόσο ακριβώς είναι τα αυτόματα? Ο σημερινός άνθρωπος, αγαπητοί αδελφοί, είναι αλήθεια ότι γνωρίζει πολλά και πολύ περισσότερα από ό,τι σε άλλες προηγούμενες εποχές. Έχει πολλές και διάφορες γνώσεις, οι οποίες όμως και πάλι είναι αλήθεια ότι πολλές φορές είναι γνώσεις άχρηστες και ανούσιες, για να μην πω βλαβερές και επικίνδυνες. Πράγματι, όπως είπε ο Κύριος μέσα στο Ευαγγέλιο, μεριμνά και τυρβάζει περί πολλά και αφήνει το ένα, το σπουδαίο και σωτήριο που είναι η γνωριμία του και η σύνδεσή του με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, με τους φίλους του Χριστού, δηλαδή τους Αγίους. Ο Απόστολος Πέτρος λέει ότι ο Χριστός είναι ο υπογραμμός ημών. Ο Απόστολος Παύλος πάλι προτρέπει τους χριστιανούς με τις επιστολές του να τον μιμηθούν όπως ο ίδιος μιμήθηκε τον Χριστό. Και ο ίδιος ο Κύριος εκείνη την μεγάλη νύχτα του μυστικού δείπνου
Όταν γονάτισε μπροστά στον καθέναν από τους μαθητές του και τους έπλυνε τα πόδια, τους είπε «Υπόδειγμα σας έδωσα, να κάνετε κι εσείς ό,τι έκανα εγώ». Διαβάζοντας τους βίους των Αγίων που πρέπει να τους διαβάζουμε και όχι απλώς να τους διαβάζουμε, αλλά να τους μελετούμε για να τους μάθουμε και να μπορούμε στη συνέχεια να ζήσουμε κι εμείς σύμφωνα με τους Αγίους, η νέα Αγία Παρασκευή η Επιβατινή είχε σαν πρότυπό της την σημερινή Μεγάλη Αγία Παρασκευή, την Παλαιά Αγία Παρασκευή, την Μεγαλομάρτυρα. Αυτήν προσπάθησε να μοιάσει στη ζωή της και μιμούμενη την Αγία Μεγαλομάρτυρα και ως Ιωμάρτυρα Παρασκευή και η νέα Παρασκευή η Επιβατινή κατόρθωσε, μπόρεσε να γίνει και αυτή η Αγία. Αυτήν την Μεγάλη Αγία, την Αγία Παρασκευή, την Μεγαλομάρτυρα. Θα προσπαθήσουμε και εμείς σήμερα με λίγα απλά λόγια κάπως να γνωρίσουμε καλύτερα. Κατά πρώτον, είχε γονείς ευσεβείς και θεοφοβούμενους. Γι' αυτό και η ανατροφή που της έδωσαν ήταν καθαρά χριστιανική. Είναι μεγάλη ευλογία το παιδί να έχει ευσεβείς γονείς. Ας είναι φτωχή, ας είναι ολιγογράμματη, ας μη διαθέτουν κοσμική μόρφωση, ας μη έχουν πανεπιστημιακά πτυχία, αν έχουν πίστη και ειλικρινή, αληθινή αγάπη στον Θεό, έχουν το παν και είναι οι καλύτεροι. Είναι ως μηδέν έχοντες, αλλά τα πάντα κατέχοντες. Εξ αντιθέτου, εάν τα παιδιά έχουν ασεβείς γονείς, άπιστους και άθεους γονείς, αυτό είναι η μεγαλύτερη αποτυχία, η ατυχία των παιδιών και η συμφορά τους. Και ασφαλώς τέτοιους γονείς που δεν φροντίζουν για την χριστιανική ανατροφή των παιδιών τους, θα έρθει η μέρα που ο Θεός θα τους κρίνει σαν κοινούς εγκληματίες, γιατί πραγματικά εγκληματούν στην ψυχή των παιδιών τους όταν δεν διδάσκουν Ιησούν Χριστόν, όταν δεν τους οδηγούν κοντά στον Χριστό και μέσα στην Εκκλησία. Αυτά τα λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Η Αγία Παρασκευή από την παιδική της ηλικία ξεχώριζε για τον ενάρετο βίο της και την μελέτη του Ιερού Ευαγγελίου. Αυτά που μάθαινε, αυτά που διάβαζε στο Ευαγγέλιο, προσπαθούσε η ίδια να τα ζήσει και έκανε μεγάλον αγώνα να τα εφαρμόσει. Είναι αλήθεια ότι εμείς σήμερα δυστυχώς δεν ασχολούμεθα με το Ιερό Ευαγγέλιο. Δεν το παίρνουμε ποτέ στα χέρια μας. Έχουμε άλλα ενδιαφέροντα, τα οποία μας κλέβουν τον πολύτιμο χρόνο της ζωής μας. Όπως είναι η τηλεόραση, είναι η διασκέδαση, είναι τα κινητά, είναι οι μάρτυρες συζητήσεις και περιφρονούμε τον Λόγο του Θεού. Μα και ό,τι καλό ακούμε στην Εκκλησία ή από κάποιον άλλον συνάνθρωπό μας, αμέσως το απορρίπτουμε. Και ακούμε πολλές φορές να λένε καλά είναι όλα αυτά, αλλά σήμερα ποιος τα εφαρμόζει, ποιος τα κάνει. Αν είναι πράγματι καλά, τότε πρέπει να τα εφαρμόσουμε όλοι μας. Και εμείς που τα λέμε και εσείς που ακούτε. Η Αγία Παρασκευή, σύν της άλλης, είχε και πλούτων ικανοποιητικών. Ήταν πλούσιοι οι γονείς της. Πλούσια και όμορφη και εσωτερικά στην ψυχή και εξωτερικά στο σώμα. Όλα αυτά πρέπει να γνωρίζουμε ότι είναι ιδιαίτερη ευλογία από τον Θεό. Αλλά αν κάποιος δεν προσέξει, αν δεν έχει γερές χριστιανικές βάσεις, τότε αυτές οι ευλογίες μπορεί να γίνουν κατάρα. Γίνονται παγίδες για αυτό που τις έχει, αλλά και για τους άλλους. Κατατούν ευκαιρίες για αμαρτία και απώλεια της ψυχής. Λόγω των προσόντων αυτών που διέθετε η Αγία, πολλοί νέοι επιφανείς την ζητούσαν σε γάμο. Όμως η Αγία είχε άλλα σχέδια.
προτιμούσε να αφιερωθεί στον Χριστό, στην νηστεία, στην αγρυπνία, στην προσευχή, να υπηρετεί τους γονείς της, αλλά και τους ανήμπορους γείτονές της. Όλα αυτά σήμερα είναι ξένα και αδιανόητα για μας και για τους νέους μας. Γιατί δεν τους τα διδάξαμε και γιατί δεν έχουν παραδείγματα ζωντανά να δουν και να καταλάβουν και αυτοί κάποια πράγματα. Τα νέα ζευγάρια πέταξαν τους γονείς τους στον δρόμο, αν όχι στα γυροκομεία. Και έπρεπε να έρθει η οικονομική κρίση για να θυμηθούν ότι έχουν γονείς. Τους πήραν αναγκαστικά στο σπίτι, όχι από αγάπη και σεβασμό, μα για να πάρουν τη σύνταξή τους και να τρέφονται οι νέοι από την σύνταξη των μισθών των μεγαλύτερων, των γερών, των γονέων τους. Βλέπετε, θέλουμε πάντοτε να παίρνουμε και ποτέ να μην δίνουμε, να μην προσφέρουμε. Σε ηλικία 20 ετών η Αγία Παρασκευή έχασε και τους δύο γονείς της. Και σκεφτείτε τώρα ένας νέος σήμερα με πλούτο και ομορφιά, ανεξέλεγκτος πλέον, θα το έριχνε στο ξενύχτη και στην διασκέδαση. Θα έπεφτε μέσα στην ασωτεία, σαν εκείνον τον νέο, τον άσωτο του Ευαγγελίου. Ξενυχτούσε και η Αγία Παρασκευή. Ναι, ξενυχτούσε η Αγία Παρασκευή. Όμως ξενυχτούσε στην προσευχή. Ξενυχτούν αγελιδών οι νέοι στα νυχτερινά κέντρα, που δυστυχώς κατήντησαν να είναι κέντρα του διαβόλου και της αμαρτίας. Κάποτε ερώτησαν έναν δαιμονισμένο, όταν ομιλούσε ο δαίμονας με το στόμα του ανθρώπου, ποιο είναι το σπίτι σου, ποια είναι η κατοικία σου, και εκείνος απήντησε ότι είναι τα νυχτερινά κέντρα. Η νύχτα ποτέ δεν είναι αθώα. Τις περισσότερες φορές, αν όχι πάντοτε, είναι πονηρή και αμαρτωλή και διεφθαρμένη. Αυτά τα κέντρα, τα νυχτερινά, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος τα ονομάζει καταγόγια του Άδου και πύλες της κολάσεως. Κάποτε, θα με επιτρέψετε ένα παράδειγμα, κάποτε ένα 15 Αύγουστο πριν από χρόνια, και πήγαινε σε ένα χωριό, θα αρέσουν και πρώτη λειτουργία, και είχα μαζί μου ένα νεαρό ψάρι. Και κάπου στον δρόμο εκεί, ήταν ένα νυχτερινό κέντρο, και κοίταξα το ρολόι, ήταν 7 παρά 10. Και εγώ πάθηκα εκεί, και ερώτησα που εσύ έγινε από εκεί. Ξέρετε, μέσα, και ασφαλώς πήγαινε. Για να πάνε να εκκλησιαστούν και να κοινωνήσουν, για αυτά κανένας λόγος. Η Αγία Παρασκευή μοίρασε την περιουσία της στους φτωχούς, αφοσιώθηκε στην Ιεραποστολή, αφιέρασε τον χρόνο της στην ανακούφιση των ασθενών και στην διδασκαλία του Λόγου του Θεού. Έμπαινε στα σπίτια νέα αυτή, επαναλαμβάνω, 20 ετών. Φανταστείτε πώς ζουν σήμερα οι 20άριδες και τα αγόρια και τα κορίτσια. Έμπαινε στα σπίτια η νέα Αγία Παρασκευή και δίδασκε τις γυναίκες και τους νέους. Υπηρετούσε τους αδυνάτους και τις διάφορες ανάγκες της Εκκλησίας της Ρώμης. Σε όλη της τη ζωή πάντοτε προσέφερε. Διακονούσε και θυσιαζόταν. Μιλούσε για τον Χριστό και με τα λόγια της, αλλά κυρίως και προπάντων με το φωτεινό παράδειγμά της. Άνοιγε συζητήσεις γύρω από το πρόσωπο του Χριστού. Για πάντε σήμερα να μιλήσετε στους νέους για τον Χριστό, αλλά γιατί συνέχεια να λέω τους νέους και στους μεγαλύτερους. Πάντα να μιλήσετε για τον Χριστό, άντε άσε μας και έμεινε τώρα.
Πάντα θα ασχοληθούμε. Θα συναντήσουμε μεγάλη αδιαφορία και θα εισπράξουμε ειρωνία. Αυτή η μεγάλη η πίστη της Αγίας, η φωτεινή και χριστιανική ζωή της, η ερμοστολική της δράση έγινε αιτία να συλληφθεί και να οδηγηθεί η Αγία σε φοβερά κολαστήρια και μαρτύρια. Αγαπητοί μου, με λίγα λόγια προσπαθήσαμε να δούμε κάποια πράγματα γύρω από την ζωή της Αγίας, από το ιερό πρόσωπό της. Είπαμε λίγα έστω για να τη γνωρίσουμε καλύτερα και να την μιμηθούμε, τουλάχιστον να κάνουμε κάποια προσπάθεια. Τα πρότυπά μας και τα πρότυπα των νέων μας δεν είναι οι τραγουδιστές και οι ηθοποιοί, ούτε οι ποδοσφαιριστές. Δεν είναι τα αστέρια του βούρκου και της αμαρτίας. Παράδειγμα προς μίμηση πρέπει να έχουμε τα αστέρια του ουρανού, τα μυρίπνοα άνθη του παραδείσου, τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Αλλά και ακόμη το τελευταίο, οι Άγιοι δεν είναι μόνο για τα εικονοστάσια των εκκλησιών και τα εικονοστάσια των σπιτιών μας. Οι Άγιοι είναι για να κυκλοφορούν ανάμεσά μας, ανάμεσα στους ανθρώπους μέσα στην κοινωνία, που σημαίνει ότι εμείς πρέπει να τους διαδίδουμε, να μιλάμε για αυτούς, να τους γνωρίσουμε με τον κόσμο και να τους μιμούμεθα. Αν πραγματικά τιμούμε, θέλουμε να τιμήσουμε την Αγία Παρασκευή, αυτό πρέπει να κάνουμε. Και είναι η νεαρή Αγία στην ηλικία, αλλά μεγάλη στην χάρη, στην δόξα και στην αγιότητα. Ας ευχηθούμε να πρεσβεύει για όλους μας, και για μας και για τα παιδιά μας, και να είναι βοήθεια όλων μας. Αμήν. Κύριου δεηθόμεν, ευλογία Κυρίου και έλεος έλθει εφημάστε αυτού θεία χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον Κύριε, δόξα σοι. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Μην κρελέσουν Πατερόν και ευλόγησον. Χριστός ο αληθινός Θεός, ημών τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θείων Δυνάμειων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Κανονίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Ενασκής Λαμψάντων, των Αγίης Πατρός ημών, Καλλινίκου Επισκόπε Δέση του Θαυματουργού, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπεοφόρου, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Νικολάου του Πλανά, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, της Αγίας Ενδόξεως και ο Παρθενομάρτυρος Παρασκευής της Αντιμητρόπης στην Ειρήνη Επιτελών και πάντων των Αγίων, και δεήσε και σώσε ημάς τους αγαθούς και φιλάνθρωπους. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε εις Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς. Παναγία Τριάδη, επιλάξε πάντα σε μας. Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά σε όλους, βοήθειά μας η Αγία Παρασκευή. Είναι σημαντικό να μας.
Μπονί. Έχουν μέσα την εικόνα που την έχουν μέσα.